Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, καλησπέρα σας εδώ από το Promisea Spark. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πολύ σημαντική αναμέτρηση μεταξύ Utah Jazz και Orlando Tragic, η οποία ξεκινάει αμέσως τώρα. Κερδισμένο για τους Tragic και ο Μπολάνο είναι ο παίκτης ο οποίος ξεκινάει την πρώτη επίθεση. Θα πασάρει στον Παπαγεωργίου που στάρει για 3, αλλά είναι άστοχος. Rebound επιθετικό για τους Tragic και γρήγορα στην άλλη πλευρά θέλουν να τρέξουν οι Jazz. Κερδισμένο φάουλ και 2 βολές. Πρώτη βολή στο στόχο. Το σκορ γίνεται 1-0 για τους Jazz. Η Jazz, η οποία είναι μια ομάδα που εμφανίζεται πάρα πολύ μαχητική στα παιχνίδια της, παλεύει όλα τα μάτς και μάλιστα το κάνει και εναντίον των πρωτοπόρων. Εδώ έχουμε goal foul από τον Γκίνι, καταπληκτική προσπάθεια από τον Γκίνι που κάνει το 2-2, πολύ ωραία ατομική ενέργεια, τρύπησε την αντίπαλη άμυνα. Έξω η βολή, το rebound είναι αμυντικό. Η μπάλα στα χέρια του Παναγιώτη Μιλωνά. Ο Παναγιώτης Μιλωνά θέλει να παίξει τα πόδια τον Καναδά, πέρασε, τρύπησε την άμυνα. Rebound επιθετικό, Γασπαράτο. Ένα σουτ τριών πόντων από τον Παναγιώτη Μιλωνά. Από τον... από τον Νίκο Μιλωνά, ήταν άστοχο. Επαναφορά λοιπόν για τον Κανατά. Ο Κανατάς ο οποίος έχει αποφασίσει να βάλει στην πλάτη του τον προσωπικό του αντίπαλο, παίρνει φάουλ. Πράγματι, το φάουλ προηγήθηκε των βημάτων που στη συνέχεια γίνανε από τον Κανατά, οπότε η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τους Orlando Tragic. Επαναφορά για τον Μπολάνο, είναι καλό σουτέρ, θα εκτελέσει, η μπάλα δεν θα πέσει μέσα, rebound αμυντικό. Επίθεση με Γασπαράτο. Γασπαράτος παίρνει φάουλ, πολύ ωραία προσπάθεια ατομική. Δεύτερη επίθεση που γίνεται με ξεκάθαρη στόχευση τον Γασπαράτο, που πηγαίνει χαμηλά, παίρνει το φάουλ και έχει την ευκαιρία τώρα με τις δύο βολές να ξαναδώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Παιχνίδι που μέχρι στιγμής θα λέγαμε ότι είναι αναγνωριστικό. Η πρώτη βολή καταλήγει στον στόχο από τον Γασπαράτο. Και η δεύτερη, 4-4 βολές για τους Utah Jazz. Utah Jazz, οι οποίοι φέτος, όπως είπαμε, έχουν καταθέσει διαπιστευτήρια. Μπάλα περνάει χαμηλά στον Καπόνι. Πολύ άσχημο το τελειωμά του. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Utah Jazz έχουν καταθέσει διαπιστευτήρια, έχουν κερδίσει πολύ σπουδαίους αντιπάλους τους, και με μεγαλύτερη βέβαια την νίκη επί των πρωταθλητών Τεχνάντη στην παράταση, και γενικότερα βγάζουν εικόνα μιας ομάδας refuse to lose, παλεύει όλα τις τα παιχνίδια και διακρίνεται για την εξαιρετική της εικόνα. Η μπάλα εδώ βγαίνει έξω, Μιλωνάς, Γασπαράτος πέρασε, φοβερό καλάθι, ακροβατικό layup με το αριστερό χέρι, κάνει το σκορ 2-6. Υπέροχη προσπάθεια από τον Μιλωνά. Κανατάς θέλει να ποστάρει, βγάζει την μπάλα έξω.
Καλή κυκλοφορία και το τρίποντο από τον Παπαγεωργίου είναι άστοχο. Rebound επιθετικό από τον Καπόνη και τώρα Μπολάνο. Μπολάνο με την μπάλα. Ωραία προσπάθεια του Παπαγεωργίου. Κλέβει ο Μιλωνάς. Πολύ εντυπωσιακά. Νομίζω ότι η εικόνα των Tragic έτσι όπως είναι δεν θα αργήσουν να πάρουν time out. Κομνηνός μέχρι μέσα στο χ. Λοιπόν, του Κασπαράτου έχει πλεονέκτημα υψομετρικό και έχει καλύτερη θέση. 8-2. Εξαιρετική η ζώα στο ξεκίνημα. Γίνει. Πέρασε. Φτάνει στο layup. Ωραίο καλάθι 4-8. Ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμή, σε ένα τρίποντο άστοχο από τον Αντών Χαρή. Rebound του Κανατά. Οι Tragic οι οποίοι έχουν την ευκαιρία τώρα να μειώσουν κι άλλο. Μπάλα πηγαίνει στη γωνία Παπαγεωργίου για τρεις. Άστοχος rebound από ποιον? Από τον Κανατά, έναν από τους καλύτερους rebounder της λίγκας και γενικά ένας από τους κορυφαίους παίκτες σε επίσης του Ρένωση. Τρέχουν γρήγορα στην άλλη πλευρά. Τάπα στα ίσια, εντυπωσιακή του Κίνη πάνω στον Γασπαράτο, φοβερή φάση. Μπολάνο. Ένα μακρινό σουτ άστοχο από τον Κίνη, επιθετικό rebound όμως από τον Κανατά. Και υπάρχει φάουλ για τους Tragic. Κανατά στη γραμμή. Πέρυσι ήταν κακός από τη γραμμή. Φέτος έχει βελτιωθεί αρκετά, πάντως τώρα χάνει την πρώτη. Έτσι λοιπόν. Θα χαθεί η ευκαιρία τώρα με τον Κανατά. Να και ένα σου τριών πόντων τώρα, είναι άστοχο. Παράβαση βημάτων για τους Utah Jazz με το σκορ του 4-8. Καπόνης. Μπολάνο. Καπόνης, τελειώνει τη φάση άστοχα. Ένα σουτ για τρεις τώρα στην άλλη πλευρά. Και αυτό. Θέλω να τρέξουν με τον Γκίνι που πάει στο λέει απαστοχή. Κάτι σαν μπάσκετ στις τελευταίες φάσεις. Οι δύο ομάδες είναι αρκετά άστοχες. Δεν έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν. Την μπάλα πηγαίνει στη γωνία. Γασπαράτος απέναντι στον Γκίνι που παίζει κάτι σαν άμυνα. Ο Γασπαράτος δεν το εκμεταλλεύεται και πάει στον drive στο key. Η μπάλα είναι για τους Tragic. Δημόπουλο, συγγνώμη, που πέρασε το παιχνίδι. Την μπάλα περνάει χαμηλά στο Κανατά. Τώρα πηγαίνουν με δύο σέντερ. Οι Tragic και Κανατάς και Γαλήφας. Γι' αυτό δίνει την ευκαιρία να αλλάξει το κέντρο πάρου. Ένα drive άστοχο. Από τον Λαμπρόπουλο, την άλλη πλευρά Κανατάς. Μπολάνο. Κανατάς γυρίζει.
άστοχα. Η μπάλα στα χέρια του Παναγιώτη Μιλωνά. Ο Παναγιώτης Μιλωνάς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο ξεκίνημα της σεζόν, το τελευταίο καιρό είναι πεσμένο. Ο Σαρίς βάζει ένα μεγάλο σου. Βολάνο, δεν θα εκτελέσει, θα περάσει. Αστοχή, παίρνει φάουλ για σπρώξιμο από το Σαρί, ο οποίος δεν είχε πάρει ξεκάθαρη αμυντική θέση και έτσι υπέπεσε την παράβαση, ήταν σε αμυντική ανισορροπία. Έξω η πρώτη βολή από τον Άγγελο Μπολάνο. Μέσα η δεύτερη, ο πρώτος πόντος του Μπολάνο. Και έχουμε αλλαγή. Στο παιχνίδι θα περάσει, οπότε βλέπω ο Καβούλας στη θέση του Νίκου Μιλωνά. Σουτ δύο πόντων άστοχο. Την μπάλα περνάει και πάλι στους Tragic. Γαλήφας, ένα ποστάρι με το Μιλωνά, πλεονέκτημα για το Γαλήφα, άτσαλο το τελείωμα. Με τέτοια τελειώματα δεν τον βλέπω να παίρνει μεταγραφή του χρόνου. Μπολάνο για τρεις. Μάλιστα! Άγγελος Μπολάνο, 10-11. Πολύ ωραία εκτέλεση. Σαρίς εκτελεί εκστοχή, 10-13. Οι Τζαζ, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει και κρατούν Σκιαμπλή. Τιμόπουλος. Σκιαμπλής. Η πάσα έξω, Μπολάνο. Δεν προλαβαίνει το χρόνο. Έχει λήξει το 24. Γιατί δεν μπόρεσαν να θωρακίσουν το αμυντικό rebound. Λαμπρόπουλος στη γωνία. Θα περάσει, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Κανατάς το αμυντικό rebound. Και τώρα υπάρχουν βολές για τους Tragic, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Όπως βλέπετε πάνω ψηλά στους δέκτες σας. Αυτό ήταν το πέμπτο μαδικό. Ο Κανατάς θα πάει και πάλι στη γραμμή. Έξω πρώτη. Μηδέν στις τέσσερις. Καβούλας ελεύθερος, άστοχος, το αμυντικό από τον Καναδά.
ταχύτατο σταματάει από την καλή άμυνα του Σαρή. Βγάζει έξω στο Δημόπουλο. Δημόπουλος αστοχή, επιθετικό rebound του Γαλίπα. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και τώρα Λαμπρόπουλος ένα ελεύθερο lay-up. Σκοράρει 10-15. Οι Τζαζ οι οποίοι βγάζουν την άμυνα και βρίσκουν την ευκαιρία να τρέξουν στο transition. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώσουν να πάνε στο σουν 5. Μειώνει ο Κανατάς, ο οποίος στέλνει τη διαφορά τώρα στους 3. Μιλωνάς. Εκτέλεση για 2. Άστοχη. Rebound από τον Καβούλα. Εκθετικό. Γυρίζει. Εκτελεί. Αστοχή. 17-12. Ο Καβούλας πετυχαίνει ακόμα ένα καλά το match. Είναι πολύ ωραίο μέχρι στιγμής και λάθος του Σιαμπλή από την πολύ καλή άμυνα του Καβούλα. Ο οποίος γίνεται βδέλος στον προσωπικό του αντίπαλο και τον αναγκάζει σε ένα ακόμα λάθος. Διορθώνει το δικό του λάθος. Βγάζει έξω. Δημόπουλος το σκέφτηκε. Το παίρνει σε δεύτερο χρόνο. Στραβό σουτ πάνει και από την Καμπύλη. Επιθετικό rebound από τον Στέλιο Σκαμπλή. Και σουτ 2 πόντων. 14-17. Τώρα τρίτο ομαδικό των Τράτζικ είχαν να δώσουν. Αυτή είναι η τελευταία επίθεση. Κι άλλο κλέψιμο εντυπωσιακό τώρα πάνω στην μπάλα. Αλλά λάθος πάσα. Καβούλας 3-2, σούταρε για 3 ο Σαρής, άστοχος, τελειώνει έτσι το δεκάλεπτο, 14-17 το σκορ, γυρίζουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Επιστροφή εδώ στο Προμηθέας Πάρκ για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Μνηνός με την μπάλα στα χέρια. Αλλάζει με τον Κασπαράτο, ο Κασπαράτο κρατάει. Περνάει, έχει πατήσει την baseline. Το σημείο που είναι το κατηγορηματικό. Καμπλής με την μπάλα. Στην πρώτη επίθεση των Τράζικ, 14-17. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Καμπλής. Έχει μπει λίγο σουρωμένος από το καρναβάλι ο Καμπλής. Πέρασε ο Καβούλας, αστόχησε, airball είναι, η μπάλα όμως είναι και πάλι για τους Jazz. Στη γωνία η μπάλα. Κομινός αποστάρει τον Πατρινό, είναι ένα δυνατό ματσάπ, εδώ έχει δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Ο Σκαμπλής σε συνδυασμό στην άλλη πλευρά. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό του Σκαμπλή που χτύπησε λίγο στο μάτι. Όλα φαίνεται να είναι καλά. Τώρα κερδίζουν Τζαζ και έχουμε πολλές για τον Λευτέρη Σαρή. Εδώ βλέπουμε και τον Τσιρόνι και τους υπόλοιπους, τον Τζανί, παίχτες των Net Reapers.
Καμπλής. Η μπάλα περνάει στο Γαλίφα. Επιθετικό φάουλ. Γύρισε αντικανονικά. Όπως γυρνάει μια ζωή ο Μουσταφά Φάλα. Αλλά αυτά δεν τα δίνουμε. Στο Γαλίφα το στηρίξαμε. Δεν πάει στο λιτόσο. Τι μάλλον και αυτό. Πάνος Γασπαράτος. Ο Μνηνός. Και τώρα Μιλωνάς. Κλέβει ο Σκαμπλής. Πολύ εντυπωσιακά. Και πάει στο drive. Καλάθι και φάουλ. Πήρε την επαφή, έβαλε το καλάθι. Τα πήρε όλα και έφυγε. Ο Στέλιος Σκαμπλής, που αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει την απόδοσή του. Τον Jimmy Butler, τον Tragic, όπως τον έχω βαφτίσει. Ένας φοβερός closer στα παιχνίδια και αξίζει κιόλας να σημειωθεί ότι όσο πιο κρίσιμο είναι το match, τόσο ανεβαίνει, τόσο μεγαλώνει το mentality αυτού του παίχτη. Έβαλε και την συμπληρωματική βολή, 17-18. Οι Tragic, οι οποίοι θα παίξουν για την πρώτη θέση, αυτό είναι το κίνητρό τους, τόσο στην κανονική διάρκεια, αλλά κυρίως στα play-off. Εκεί στοχεύουν να είναι σε φόρμα στα play-off. Ο Καβούλας στο μεταξύ έκανε το 17-20. Οι Jazz που δεν έχουν σε καμία περίπτωση εξασφαλίσει την είσοδο στα play-off, καταλαβαίνετε ότι το θέλουν πολύ περισσότερο το μάτς. Ο Παπαγεωργίου αστοχή, rebound αμυντικό. Γρήγορα στην άλλη πλευρά θέλουν να φύγουν με τον Καβούλα. Ο Μινός. Εδώ ένα φάουλ που θα μπορούσε να αποφευθεί, γιατί ο Κομνηνός δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ τριών πόντων. Δεν είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις εδώ για να εκτελέσει. Ο Πατρινός μάλλον από υπερβάλλοντα ζήλο έπεσε πάνω του. Στη βολή ο Κομνηνός, 17-21. Σούτ από τη γωνία για τρεις, άστοχο. Rebound. Αμυντικό και φάουλ για τους Τζαζ. Η μπάλα πηγαίνει στον Καβούλα, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την ελευθερία του μάτς. Εδώ αστοχή στο Φλότερ με τα μπλοκ που επιχείρησε. Αλλά είναι εκεί ο Πάνος Γασπαράτος για το επιθετικό rebound. Και πάει πανέξυπνα στο drive από αριστερά. Καταπληκτική προσπάθεια, άλλαξε την ταχύτητά του και τελείωσε τη φάση. 17-24. Μπολάνο. Ζήτησε time out και συνέχεια το ακύρωσε ο προπονητής των Tragic. Παπαγεωργίου. Γαλίφας, ελεύθερος. Το βάλε! Να τόσο ψηλός. Ο Άγγελος Γαλίφα. Η μεγάλη μεταγραφή των μήνα ρίχνια του χρόνου. Θέλει να πατήσει και το κάνει.
20-27. Time out on Tragic. Σόκο. Βολάνο. Ξεκίνησε το πάλι 20-27. Γαλίπας έβαλε το προηγούμενο. Τώρα βγάζει μια σέντρα σουτ. Κακή επιλογή. Φοβερή κυκλοφορία, ελεύθερο σουτ, άστοχο. Εδώ ήταν πολύ ωραία η επίθεση των Τζαζ. Κανατάς κράτησε την μπάλα, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή. Το γκίνι από δεξιά τελείωσε την φάση, 22-27. Λαμπρόπουλος. Μιλωνάς. Βγάζει την μπάλα έξω, Σαρίς. Προσπάθησε να αποκομίσει κάποιο όφελος παίζοντας τα πόδια του Γαλίπα, δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν βήματα στη συνέχεια. Όχι, πάτησε τη γραμμή. Αλλάζει κατεύθυνση, δεν εκτελεί τώρα το κάνει. Αστοχή, rebound από ποιον? Από τον Κανατά που είναι πάρα πολύ dominant εκεί. Έχει 0-4 βολές, τώρα θα ξαναπάει στη γραμμή για να σπάσει το ρόδι. Και σπάει το ρόδι ο Κανατάς, 23-27. Δεν είναι το φόρτε του Ιβολές, αλλά δεν είναι και για 0-4 που είχε νωρίτερα. Άσχημα εκτελεσμένη η δεύτερη, λοιπόν, ψαρή. Ψαρής πέρασε. Τρομερό γιούρο στεπάει με το ταμπλό. Η μπάλα δεν θα πέσει μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ψαρή. Γκίνι. Δημόπουλος αστόχησε. Μιλωνάς. Την μπάλα έξω, καβούλα. Συγγνώμη, Μιλωνάς αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό, θέλει να τρέξει ο Γκίνι. Δημόπουλος πέρασε. Μπολάνο. Κανατάς χαμηλά. Εδώ έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν μπορεί να το καβάλει το καλάθι. Και ξεκινάει την χρυσοστάθμιση. Θα πάει στη γραμμή για βολές. Μέσα η πρώτη, 2-7. Έξω η δεύτερη, 2-8, θα λατρέξει ο Λαμπρόπουλος, ανοιχτό γήπεδο. Και μέσα παίρνει πάλι για βολές. Λαμπρόπουλο, ο Γκίνι ήταν αυτός που αυτός και τώρα πάω για βολές, αχρίαστο.
24-29. Το Λαμπρόπουλο μέσα και δεύτερο με πολύ ωραίο στυλ. Με το πιάνει την μπάλα, του κάνει μια φορά και την πετάει κατευθείαν. Σαν να πετάει βόξαλο στον ωκεανό. Δημόπουλος. Το παιχνίδι πέρασε και ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Σκιαμπλής. Νάτος ο Παπαγεωργίου. Εκτελεί για δύο. Αστοχή. Rebound από το Λαμπρόπουλο. Ο οποίος έχει δώσει πάρα πολύ ενέργεια στην ομάδα του. Φεύγει στο γήπεδο με τρομερό διασκελισμό. Στο ανοιχτό γήπεδο με τρομερό διασκελισμό. Σταματούν τώρα οι Jazz. Οι οποίοι έχουν πάει το ρυθμό ακριβώς εκεί που θέλανε. Πέσουν πανέξυπνα. Σου τριών πόντων. Από τον Λευτέρη Σαρή, 24-33, φοβερή εκτέλεση από τον παίκτη του Τζαζ και η διαφορά στους 9. Δημόπουλος θέλει να απαντήσει, ναι, ανάβει το παιχνίδι, φουντώνει μάχη, 27-33. Πολύ ωραίο μάτς, χίλια μάτια να είχαμε να το βλέπουμε. Και φάουλ τώρα για βολές. Έχουν συμπληρωθεί προπολού τα ομαδικά. Μέσα σε αποδοκιμασίες στο χείο παίξει τον Τζαζ. Καυτή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς στον Τράτζικ. Δεύτερη βολή από τον Νίκο Μιλωνά. Αστοχή, λιγόψυχος. Δεν αντέχει τις αποδοκιμασίες. Ανοιχτό γήπεδο. Δημόπουλος παίρνει φάουλ και αυτός. Τον Δημόπουλο. 28-33 με την πρώτη. Ορθώνει ο Καπώνης, τελικά κάνει και αυτός λάθος. Ανοιχτό γήπεδο Γασπαράτος. Και πάλι σε πλημμυριασμό Γασπαράτος. Ουσιαστικά περπατάει στον αέρα απορροφώντας την επαφή με τον αντίπαλο. Δεν μπορεί να σκοραρικίνει. Επίδειξη ψηλής τεχνικής, δεν μπορεί. Καπώνης έχει το κόρυμπα. Για τον Κανατά, Κανατάς με κοντύτερο αντίπαλο γυρίζει. Αστοχή ο ίδιος. Κανατάς. Το μάτς έχει ανάψει λίγο. Έχει γίνει ροντέο με πολλές άστοχες επιθέσεις κατά έρωθεν. Ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Γκίνη. Ο κύριος Φραγκούλης κοιμάται στη γραμματεία, έχει αλλού το μυαλό του. Αλλά του δίνουμε συγχωροχάρτη. Είναι φρεσκοχωρισμένος και λογικό είναι να ταξιδεύει που και που το μυαλό. Έφαγε και μια κλίση 200 ευρώ. Και όλα αυτά τον έχουν επηρεάσει. Έχει το μυαλό του στην αυριανή ένσταση που πολύ πιθανό να την κερδίσει. Τι μπορεί να πάει και φυλακή, θα δούμε. Ωραία προσπάθεια, δεν μπορεί να μπει το καλάθι. Θετικό
Καβούλας, κλέβει ο Κανατάς, το ξανακλέβει ο Καβούλας, lay up, όχι! Rebound επιθετικό του Κομινού. Είπαμε, υπάρχει λίγο στράξης δύο ομάδες, Κομινός το βάζει και σώζει τον Καβούλα που έχασε το άχαστο. Γελάει ο Καβούλας για την κλάση του, είναι ανεπίτρεπτο να κάνει τέτοια lay up. Να και να σου τα κοινωνία από τον Κίνη. 33-35, ματσάρα με τα όλα της. Τι φλανάχη Ευρωλίγκα. Σαρίς μέχρι μέσα. Θέλει να τρέξει την άλλη πλευρά. Λογικά θα εξαντλήσουν το χρόνο αν δουν το ρολόι και πράγματι το βλέπουν. Δημόπουλος, ο πιο όριμος παίκτης αυτής της ομάδας, κρατάει την μπάλα. Αυτό λέει ο συμπαίκτης του. Θα παίξει Άιζο, step back, εκτέλεση για τρεις, όχι, rebound από ποιον. Από τον Καβούλα θέλει να τρέξει, πετάει την μπάλα, air ball. Έχουμε 1,2 ακόμα στο ρολόι. Καμπλής πετάει με μια baseball πάσα, την έπιασε ο Καπών. Πέταξε. Οκ, δεν ήταν άσχημο. Σαν σκέψη προσπάθησαν οι Tragic να φτιάξουν κάτι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος, επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Καλύφας, βγάζει έξω με Δημόπουλο, πάει στο κλότερα στο εκεί. Λαμπρόπουλος, ωραία κίνηση, παίρνει πάνω από το Γαλύφα. Σωστά, έβαλε την μπάλα στα χέρια του Γαλύφας. Υπάρχουν πολλές. Μέσα ο Λαμπρόπουλος, δεν σκαμπάζει από αποδοκιμασίες. Καμπλής βγάζει τον Παπαγεωργίου για την ισοφάριση. Όχι, rebound από τον Σαρή. Σπέβδει ο Καπώνης, βγάζει την μπάλα στο πουθενά. Καλή προσπάθεια του Καπώνη, αλλά δεν μπόρεσε εκεί να αποκομίσει κάποιο όφελος. Σα
Καπώνης τελείωσε με... Σαρίς για τρεις, όχι. Κοιτάξτε εδώ τι μάχες γίνονται όμως για το rebound. Αντώνη Σαρίς δεν μπορεί να σκοράρει, τελικά καθαρίζει ο Σκιαμπλής. Και τώρα θέλει να τρέξει. Σταματάει, στέκεται και τώρα, αφού πούφηκε και λίγο το κοντρόλ, θα πάρει φάουλ σε δεύτερο χρόνο από τον Αντώνη Σαρίς. Πολύ ωραίο μάτς στο Προμηθέας Πάρκ. Παναφορά με τον Δημόπουλο. Παπαγεωργίου, μια κίνηση προς τα πίσω. Πάσα στον Καπώνη που παίρνει το drive. Άτυχος. Γαλήφας όμως είναι εκεί και έχει πολύ εύκολη δουλειά. 37-38. Μιλωνάς. Βλέπει ο Δημόπουλος. Και τώρα ευκαιρία και για προσπέρασμα. Καπώνης για τον Δημόπουλο. Δημόπουλος αλλάζει το παιχνίδι για τον Παπαγεωργίου. Βάζει την μπάλα χαμηλά. Πέρασε το drive, foul βολές. Ωραία ενέργεια. Αλλαγές έχουμε. Παναγιώτης Μιλωνάς θα περάσει το παιχνίδι. Και ο Καβούλας. Από Παγεωργίου 38-38. Μέσα σε επιφημίες από, από τον κόσμο των Τράτζι, κάτω από την δεύτερη. Λαπρόπουλος βγάζει τον Καβούλα. Περνάει ο Καβούλας μέχρι μέσα. Φοβερό καλάθι. Κάνει τα εύκολα, βάζει τα δύσκολα Καβούλας. 38-40, εξαιρετική προσπάθεια. Γαλήφα για το Δημόπουλο, εκτελεί για 3. Ας το εκεί. Σαρίς, βγάζει την μπάλα για ένα σου 2 πόντων από τον Κομινό. Και πετάει την μπάλα λίγο ανορθόδοξα. Αυτή μπαίνει στο καλάθι. Και πάνω που ένιωσαν την ανάσα καυτή των αντιπάλων τους, σε μακραίνουν και πάλι με συν 4 οι Τζαζ. Αστοχή από Παπαγεωργίου. Ριμπάουντ αμυντικό. Και ευκαιρία για τον Τζαζ να ανοίξουν κι άλλο την απόσταση. Λαμπρόπουλο θα πάρει. Θα κάνει επιθετικό φάουλ. Ωστόσο. Έχει αποθήσει τον αντίπαλό του με το δεξί του χέρι. Είναι σωστό το σφύριγμα. Και ας διαμαρτύρονται οι Τζαζ. Δημόπουλος περνάει πάρα πολύ ωραία αλλαγή χεριού, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Γαλήφας είναι εκεί. Γαλήφας ώρες θυμίζει τα βάρες στο Φαφάλ. Είναι πραγματικά απροσπέλαστος. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει στο παρκέ και ο Κανατάς. Καταλαβαίνει κανείς ότι η εξίσωση μέσα στον ζωγραφιστό και κάθε αντίπαλο είναι σχεδόν άλυτη. Φοβερό καλάθι, απάντηση Λευτέρη Σαρή με αυτό το υπόγειο drive. 40-44. Δημόπουλος. Γαλήφας. Δημόπουλος για 3. Άτυχος, αλλά ο Κανατάς είναι εκεί. Παίρνει φάουλ για βολές. Κανατάς που έχει 2 στους 8 και καλείται να φτιάξει το ποσοστό του, έτσι ώστε να αξιοποιήσει την υπεροπλία του μέσα στο καλάθι, την υπεροχή του μέσα στο καλάθι και να μπορέσει να ξαναδώσει σκόρ στην ομάδα του. 40-44. Θόδωρος Κανατάς. Και τώρα 4
που βάζει ένα ζευγάρι βολών σήμερα ο Κανατάς. Είναι βέβαιο πως θα ξαναπάει στη γραμμή, γιατί όσο περνάει η ώρα δεν έχουμε πολλούς τρόπους να τον αντιμετωπίσουμε εκεί. Εδώ τον Ινός τι έκανε, ζητάει συγγνώμη από τους παίκτες του. Πληκτική ρακία του Φίλη, περνάει. Φοβερή προσπάθεια αλλά άστοχος. Λαμπρόπουλος στον πάουν, έλα τρέξει, πασάρι στον Κομρινό. Πάει απέναντι στο Σκιαμπλή, μέσα! 42-46, ο Σκιαμπλής δεν μπορεί να το σταματήσει. Ψηλά μόνο, χαμηλά. Από τη στιγμή που πήρε την μπάλα την έπιασε καλά ο Κομρινός. Δεν είχε πρόβλημα να την τελειώσει. 42-46. Σκιαμπλής. Κανατάς. Και πάλι χαμηλά κάνει εξαιρετικό σωστά. Πολύ καλή διευθυνσία από τον κύριο Καμίτσο. Εδώ ο Κανατάς προσπάθησε να εκδιάσει πάνω. Απόδειξε τον αντίπαλο με τα χέρια του. Περνάει μέχρι μέσα. 42-48. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Καβούλα. Λιμόπουλος. Καβούλας για τον Γαλίφα. Γαλίφας δεν μπορεί από κοντά. Μιμείται τον Κανατά, η μπάλα χτυπάει έξω για τον Τζαλ. Και το νούμερο ένα καρναβαλιστή Παναγιώτη Παπαχριστόπουλο. Πέρασε ο Λαμπρόπουλος. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. 42-50. Οι Τζαζ πατάνε και πάλι γκάζι και πηγαίνουν στους 8. Πολύ ωραίο ματ. Δυστυχώς μετά ακολουθεί τον Τρίπερ Beer and Roll. Επιστροφή στο παιχνίδι μας η Tragic. Να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτό το σερί που έχουν δεχτεί. 12-4 είναι το πιμάρι σκορ. Δημόπουλος, η μπάλα στη γωνία, γίνει μια προσποίηση. Μπολάνο πιάνει την μπάλα, δεν μπορεί από κοντά. Καβούλα στο μακρινό rebound. Και γρήγορα στην άλλη πλευρά θα τρέξουν οι Τζαζ. Φάουλ, σωστό. Κερδίζει ένας παράτος από το μαρκάρισμα του Γαλίφα από πίσω. Δεν υπάρχουν βολές, είναι το τρίτο μαδικό. Καβούλος θα επαναφέρει από το πλάι. Πασάρι στο Μιλωνά. Καβούλας για τρεις. Έχει Χριστούγεννα και Πάσχα μαζί. 42-53. Μεγάλο σουτ. Σκιαμπλής. Τώρα οι Tragic δείχνουν να βρίσκονται στα σκηνιά. Αλλά είναι ομάδα που ξέρει να την δράει. Εδώ τώρα υπάρχει παρεμβολή με το πόδι. Ξανά η μπάλα για τους Tragic για ανανέωση. Ο Θάνος θα πάει στα 14. 14. Σκιαμπλής. Πολλές για το Δημόπουλο. Thank you.
Παναγιώτης Μιλωνάς. Αφήνει τον Γασπαράτο. Περιμένει ο Μιλωνάς. Ο Γασπαράτος, κοιτάξτε εδώ πόσο έξυπνα. Διαβάζει το μισμάτσο με το Δημόπουλο, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Καπλή. Μπολάνο για τρεις. 46-53. Άγγελος Μπολάνο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μία μικρή διχογνωμία με τους δύο διαιτητές για το από πού είναι η επαναφορά. Κακώς πήγε να γίνει από το πλάι, από την baseline η επαναφορά. Μιλωνάς. Καβούλας! Αν το έβαζε και αυτό, τι να πω. 46-53. Βλέπετε εδώ πως ξαφνικά οι Tragic βάζουν ένταση στην άμυνά τους και δεν αφήνουν τον αντίπαλο να κοιτάξει τον ουρανό. Φοβερή άμυνα εδώ. Επαναφέρει ο Μπολάνο. Ωραία προσπίση, πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Πού πήγε εδώ. Χάνει ο Δημόπουλος, πατάει τη γραμμή, την μπάλα είναι για τον Τζαν. Φοβερή άμυνα τον Τράτζι, ξαρί στάρ για τρεις, όχι. Την μπάλα απ' έξω για τον Τζαζ, για τον Τράτζι. Μεγάλο καλάθι για να σπάσει λίγο το τζαμπικά το project. Δημόπουλος. Γωνία, γωνία. Καμπλή. Βήματα βέβαια. Στα 13-7. Ευκαιρία τώρα του Τζαζ να ξαναανακτήσουν μέρος της διαφοράς που είχαν. Περάσεις, θα του γίνει και φάουλ. Δεν μπορεί να σκοράρει, Γασπαράτο στο επιθετικό rebound. 57-48. 57-48. Πολύ ωραίο καλάθι. Κατοχή και πάλι. Όχι, κλέβουν οι Τζαζ. Και πάλι είναι δικιά τους. Time out. Ποινή γιατί.
μέσα. 49-58. Πάμε να δούμε λοιπόν. Τελευταία επίθεση πριν του καλέπτου. Με διαφορά σε 9. Μιλωνάς. Τέλος. Επιστροφή. Σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Το σκορ στο 49-58. Ο Γασπαράδος θα επαναφέρει. Θα δώσει τον Κομνηνό. Προβάδισμα για τον Τζαζ. Γασπαράδος δεν μπορεί να σκοράρει με την πρώτη. Ίδιος να δώσει τον Κομνηνό. Κομνηνός ελεύθερος για το συν 12. Όχι. Rebound από ποιον? Από το Σκαβλί. Οι Tragic, οι οποίοι καλούνται τώρα να καταναλώσουν πολλή ενέργεια για να γυρίσουν το μάτς. Σκαβλί σπάει μέσα, δεν μπορεί. Καλύφα στο επιθετικό rebound, ούτε αυτός. Άτσαλο το τελείωμα. Και πάλι Σκαβλί. Βγαίνει προς τα έξω. Κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ευσταθόπουλο κούβλο. Στο φλότερ, ευστοχή με περιπέτεια. Ένα ορειβατικό layup που καταλήγει στο στόχο 49-60. Το συν 11 οι Jazz, οι οποίοι πάνε να εξελιχθούν σε φωνέα των γιγάντων και μετά τους Tech Buddy να ρίξουν στο καναβάτσο και τους Tragic. Πολύ ωραία συνεργασία, αλλά και πάλι αστοχή ο Ευσταθόπουλος. Υπέροχη ήταν η πάσα του Γαλίφα. Φωνάζουν από τον πάγκο να παίξουν με το χρόνο. Οι Jazz είναι νωρίς για να συμβεί αυτό. Ένα σου τριών πόντων. Μέσα! Γασπαράτος! 49-63. Time out από τους Tragic στο συν 14 οι Jazz. Πάμε για ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Γυρίζουμε σε λίγο. Αφήστε την αναμέτρηση μετά το time out. Έχουν βενζίνη, έχουν κάψιμα στο deposit, Tragic να το γυρίσουν. Έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Στο μείον 14, αλλά είναι μια ομάδα που ξέρει να κάνει ανατροπές. 49-63 το σκορ. Λαμπρόπουλες για τον Κομνηνό. Πάρα πολύ ωραία πάσα από τον Παπαγεωργίου. Τώρα υπάρχει κατοχή και πάλι όμως και από τους Τζαζ. Επαναφορά στο πλάι, Λευτέρης Αρής. Άτυχος εδώ. Εδώ βγάζει μια ονειρική πάσα πίσω από την πλάτη. Ο Κανατάς και πάλι σήμερα δεν έχει τόσο καλή επαφή με το καλάθι. Θα πάει για ακόμα μια φορά στη γραμμή. Έχει 4-10. Εδώ έχει ευκαιρία για goal foul, έτσι όπως εξελίχθηκε η πάση. Ο Κανατάς 4-11. Ο ένας πόντος, χρειάζονται υπερβάσεις. Οι Tragic, οι οποίοι τα έχουν πάει άσχημα στην άμυνα, έχουν δεχτεί 63 πόντους σε 33 λεπτά, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και δέχονται ακόμα ένα τρίποντο από τον Μιλωνά, τον Νικόλα. 50-66. Κανατάς. Χαμηλά γυρίζει σκοράρι. Ίσως ήρθε η ώρα να εφαρμόσουν κάτι διαφορετικό οι Tragic.
κάποιο ενδεχόμενο zone press, θα πούμε. Λαμπρόπουλος πέρασε. Παίρνει την επαφή, φάουλ βολές. Για τον Λαμπρόπουλο. Πέρασε, τρύπησε την άμυνα, έφτασε στο καλάθι. 34-68 του Γκίνη. Κομινός. Παράδοση, πολύ κακή άμυνα, αλλά είναι εκεί ο Γαλίφας για να σώσει την κατάσταση με ένα τρομερό στόπ. Δεύτερη ευκαιρία και άλλες βολές. Κι άλλο φάουλ και άλλες βολές. Η άμυνα των Τράτζικ σήμερα είναι Τράτζικ. 54-68. Έξω η βολή τώρα από το Μιλωνά. 0-3. Και πάλι ο Μιλωνάς δεν μπορεί. Θα μείνει ευκαιρία να κρατήσει τη διαφορά πάνω από 15. Τώρα οι Τράζι χρειάζονται καλές επιλογές, όχι για σύνη. Δημόπουλος για 3. Έξω. Rebound επιθετικό του Σιαμπλή. Βήματα. Σωστά. Επαναφορά λοιπόν από την baseline. Κομινός. Καβούλα. Κομινός. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που επιχειρεί. Δεν τα καταφέρνει, αλλά κι άλλο επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. 54-70. Και τώρα πως γυρίζει αυτό το μάτς. Καταπληκτικός Λαμπρόπουλος. Έχει δώσει φοβερές βοήθειες στην ομάδα του. Είναι απολαυστικός. (Συσχελίδι) 54-70. Έξω η βολή. Αμυντικό rebound. Μετακόπο και Βασάνο με τον Μπολάνο. Δημόπουλος περνάει, παίρνει φάουλ για βολές, ναι, σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Καμίτσου. Για να δούμε λοιπόν. 54-70, βολές με τον Δημόπουλο. Και 55-70. Ό,τι γίνεται τώρα μετράει διαφορετικά. Οι Orlando Tragic θα παλέψουν για μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Ο Σιαμπλής παίρνει εδώ ένα επιθετικό rebound, αλλά άστοχη. Εδώ είναι ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάνονται. Καβούλας. Δεν υπάρχει προσπίση σωστά. Και υπάρχει τεχνική ποινή στον πάγκο. Τον Tragic σωστή. Δεν υπάρχει προσπίσω. Υπάρχει από μία τεχνική ποινή και δεν νομίζω και στον Μιλωνά. Τελικά υπάρχει πολύ κανονικά. Σηκώθηκε όλος ο πάγκος των Τράτζικ, φωνάζοντας για μπρος πίσω. Λαμπρόπουλος βάζει την βολή. Έχει ακόμα μία. Χάνει τη δεύτερη, 55-71 παραμένει. Υπάρχει πάνω από την πλάτη.
το άλλο πίσω και μπορεί να πατάει την μπάλα. Δύο πόδια προς τα γήπεδα, δεν πάρει και κανένας προς τα γήπεδα. Αναφορά με το Μιλωνά 55-71. Τώρα σε αυτό το σημείο οι τεχνικές ποινές τους Μάραναν, τους Tragic. Καβούλας πέρασε τάπα από τον Μπολάνο, πολύ καλή άμυνα ψηλά, rim protector τον Μπολάνο σε αυτή τη φάση, αλλά υπάρχει κατοχή και πάλι για τους Jazz. Πολύ καλή πάσα για τον Λαμπρόπουλο, ο Λαμπρόπουλος γυρίζει λάθος, κλέβει ο Κανατάς. Έχει φύγει ο Δημόπουλος, τότε στον πάλι ο Κανατάς, φάουλ και ρίζει ο Δημόπουλος, βολές. Δεύτερη βολή. Η πάσα στον Μπολάνο. Μπολάνο για τον Δημόπουλο που εκτελεί αστοχή. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα λάθη των Jazz, τη Tragic. Μιλωνάς μένει πίσω από το screen. Πασάρει στον Παναγιώτη Μιλωνά. Ξανά ο Νίκος Μιλωνάς. Κατοχή για το Tragic. Γίνει με την μπάλα. 4 και 14 για το τέλος. Χρειάζεται ένα μπασκετικό έπος για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Σουτ για 3 από τον Γκίνι. Άστοχος. Καβούλας στο ανοιχτό γήπεδο. Σκαστή για το Σαρί. Layup. 73 και νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει το δρόμο του. 57-73. Απέναντα. Παίρνει από μέσα τώρα, έχει time out. Επιστροφή στο παιχνίδι, 57-73 το σκορ. Πλέον τα πράγματα δείχνουν να έχουν πάρει το δρόμο τους. Οι Tragic όμως δεν το παρατούν. Πήραν το τελευταίο του time out και θέλουν να κάνουν την προσπάθειά τους μέχρι το τέλος. Καλή άμυνα εδώ για τους Jazz. Καταπληκτική άμυνα. Πάρα πολύ δύσκολο σου το βάζει ο Παναγιώργιος. 59-73. Και τώρα εφαρμόζει zone press οι Tragic. Γασπαράτος. Καλή άμυνα από τον Δημόπουλο. Σπάει όμως το press. Ο παίκτης των Jazz. Όσο σπάνε το zone press, έχουν ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για την φοβερή προσπάθεια του Γασπαράτου.
Υπέροχη στόχευση στο mismatch 59-75. Σκιαμπλής τρέχει το γήπεδο, αλλάζει το παιχνίδι. Πολάνο πέρασε, φλότερ, όχι, παλεύει για το rebound. Σκιαμπλής κερδίζει μπάλα για τον Τζαζ και νομίζω ότι εδώ το σκορ, η πάσα εδώ μακρινή, θα την πιάσει ο Σαρής, θα τη δώσει στον Αντώνη Σαρή, καλά σου, δεν έρχεται εδώ. Σκαμπλής στο rebound. Σιμόπουλος στη γωνία. Η πάσα του Παπαγεωργίου, step back, δεν κέρδισε κάτι με την προσποίηση. Μπολάνο από το σπίτι του, όχι. Σαρής, μακρινή πάσα, ο Αντώνης στον Λευτέρη και τώρα Κασπαράτος. Και νομίζω ότι πλέον τα πάντα έχουν κρυφθεί. Πολύ μεγάλη νίκη για τους Jazz. Θα την πάρουν, που θα πάει. Δεν μπορούν να χύσουν την καρδάρα με το γάλα. Πέρασε ο Μιλωνάς, φοβερή δημιουργία. Αντώνης Αρής, καλό αλλά άστοχο το σουτ. Δημόπουλος, θέλει να τρέξει. Περνάει πάσα στο Σκιαμπλή, την πρόλαβε ο Σκιαμπλή. Και βρήκε συμπαίχτη εδώ, εντυπωσιακή προσπάθεια από το Σκιαμπλή. Δημόπουλος για τρεις, άστοχος. Ο Αντώνης Σαρίς μαζεύει το αμυντικό rebound και πλέον μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Καβούλας, Λευτέρης Σαρίς, Παναγιώτης Μιλωνάς. Στη γωνία το τρίποντο, Σαρίς, όχι, rebound από το Σκιαμπλή. Πάσα πίσω από την πλάτη, τώρα αφού έχει κρυφθεί το μάτς το βλέπουν λίγο showtime. Τρίποντα από τον Γκίνι, άστοχο. Κασπαράτος. Μιλωνάς για τον Σαρή. Πέρασε ο Αντώνης Σαρής. Φοβερό καλάθι, ακροβατικό, 59-77. Όχι μόνο θα κερδίσουν, αλλά θα το κάνουν και με μια εκοφαντική διαφορά οι Jazz. Απ' την άλλη, Tragic, νομίζω ότι γνωρίζουν μια διδακτική ήττα. Πληρώνουν τα απόνερα του καρναβαλιού. Τελειώσει το παιχνίδι, απλά δεν θυμόταν. Τώρα είσαι κομπλέ και είσαι μια χαρά. 61-79 το σκορ. Έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, οπαδούς και των δύο ομάδων. Παίχτες που τα παίξουν μετά θα πω. Οπότε είναι δύσκολη κάλυψη του αγώνα. Κλέβει εδώ ο Δημόπουλος. Θα πάει σε ένα drive, 63-79. Τέλος αγώνα, καλό βράδυ από το Μιχάλη Σπάρτη.